Εξαντλείται ο χρόνος μας και θα τον χαιρετούσαμε. Θα τον καλέσουμε λίγαν συντόμως και από κοντά για να τα πούμε αναλυτικά. Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών. Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από τα πανεπιστήμια, οι καταλήψεις και όλη αυτή η αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί και τις τελευταίες μέρες με τα ΜΑΤ. Χρήστος Λακαδιανός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ και ο Δήμος Μπινέτσης, υπεύθυνος σπουδάζουσας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Και τους δύο που είστε εδώ σε μια δύσκολη και έκριθμη περίοδο έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε με τα επεισόδια στην Κομωτινή, στην νομική Κομωτινή. Είναι λύση τελικά η αστυνομία? Η λύση είναι η ασφάλεια των φοιτητών. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι, επειδή πάντα πρέπει να ξεκινήσουμε να βρίσκουμε το πρόβλημα από τη ρίζα του. Και η ρίζα του προβλήματος είναι από πού προέρχονται οι καταλήψεις. Ποιοι υποκινούν τις καταλήψεις και για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι καταλήψεις. Πόσοι τις επικροτούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οφείλουμε να σταθούμε καθαρά στον ποινικό κώδικα. Τι λέει ο ποινικός κώδικας? Ο ποινικός κώδικας λέει ρητά ότι με το άρθρο 168 και το νόμο 46 του 19, το οποίο ήταν το 2019, επί Νέας Δημοκρατίας, δεν νοείται κάποιος να μπαίνει σε δημόσια πανεπιστήμια, σε δημόσια, για την ακρίβεια, ιδρύματα και να μπορεί να καταπατά την περιουσία ή να παρακολλεί τις διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα ορίζει ο νόμος. Και αυτός ο νόμος δεν έχει κάποια παρερμηνία για να μπορέσει κάποιος να τον ερμηνεύσει διαφορετικά. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που έκαναν οι Βρετανικές αρχές είναι αυτό που έπρεπε να κάνουν. Να καλέσουν την αστυνομία, να λήξουν την κατάληψη και να σας ενημερώσω και σε αυτό το κομμάτι ότι απ' έξω το πρωί ήταν 400 φοιτητές οι οποίοι περιμέναν να δώσουν μάθημα. Ήταν εκεί επίσης καθηγητές και διοικητικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ. Αυτό το προσωπικό περίμενε να μπει μέσα. Πόσα άτομα έκαναν προσαγωγές? 18. Ήταν 18 άτομα μέσα. Δηλαδή, η δημοκρατία των πολλών καταστρατηγείται από τη δημοκρατία των λίγων. Ορίστε. Δεν είχε γίνει γενική συνέλευση η οποία αποφάσισε την κατάληψη της σχολής. Το θέμα είναι να εξετάσουμε τους όρους με τους οποίους γίνεται μια γενική συνέλευση. Αν σε ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη γενική συνέλευση. Αν γίνεται. Μπράβο. Πολύ σωστά. Οπότε, στο συγκεκριμένο κομμάτι, θα μου αφήσετε να πω ότι δυστυχώς το άσυλο σαν θεσμός δεν είναι πλέον αυτό που είχε σκεφτεί ο νομοθέτης όταν το θεσμοθέτησε στις ταραγμένες περιόδους mm-hmm. που υπήρχαν τότε, που είχε ως νόμονα τη δημοκρατία. Δεν μιλάμε πλέον για τη δημοκρατία. Τώρα αυτές οι μειονότητες και οι μειοψηφίες που είναι εντός των πανεπιστημίων και κάνουν τις καταλήψεις, mm-hmm. Το όραμά τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αρχίζει και τελειώνει στα ημερολόγια μοτοσυκλέτας του Τσε Γκεβάρα. Περιμένετε. Επειδή μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίοδο τώρα, συγκεκριμένες μέρες, με αφορμή το άρθρο 16, έχουν γίνει καταλήψεις στα πανεπιστήμια, τα ξέρουμε όλα. Για η τυρόπιτα στην Κιλικία είναι τετράγωνη και όχι τρίγωνη. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι έχουμε περάσει, όλοι το έχουμε δει. Τώρα όμως μιλάμε για το άρθρο 16. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα που συμφωνεί ή δεν διαφωνεί κάποιος με αυτό, αλλάζει το τοπίο στην εκπαίδευση. Δεν είναι λογικό να υπάρχει αντίδραση, για παράδειγμα? Και δεν είναι λογικό, γιατί η κατάληψη δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα, κάποιοι να αποφασίσουν ότι εμείς θα αντιδράσουμε με κατάληψη? Λογικό, όχι. Αποδεκτό. Για να είναι κάτι αποδεκτό πρέπει να είναι και νόμιμο. Mm. Είναι νόμιμο. Καλά, δεν είναι πάντα. Άμα αποδεκτό ήταν πάντα το νόμο, θα είχαμε πρόβλημα σε αυτή την κοινωνία. Μα αυτή τη στιγμή όμως είναι το θέμα το πώς ερμηνεύουμε και ένα νόμο. Mm. Είναι παράνομες οι καταλήψεις βάσει του νόμου που υπήρχε το 19. Είναι. Ναι. Αυτό ορίζει ο νόμος. Οπότε αυτή τη στιγμή εμείς ζητάμε να κλείσουμε τα μάτια και να αποφύγουμε να μην ερμηνεύσουμε σωστά τον νόμο για να πούμε ότι είμαστε OK. Ωραία. Δεν είμαστε. Το αίτημα ασχέτως της κατάληψης. Το αίτημα το. Για το άρθρο 16. Ναι, Αυτό πρέπει να κάτσουμε, και γι' αυτό ήρθα εδώ και σε μια λογική ότι δεν κάνουμε debate με το Δήμο, αλλά ερχόμαστε να ξεδιπλώσουμε, ουσιαστικά να ανοίξουμε τη βεντάλια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να παραθέσουμε κάποιες απόψεις και κάποιες γνώσεις. Δυστυχώς δεν το έχουμε σε διαβούλευση. Mm-hmm. Για να μπορούσαμε να δούμε κάποια περαιτέρω πράγματα. Αλλά μπορούμε να βάλουμε κάτω τις οπτικές mm-hmm. ο καθένας. Τις δικές του και να δούμε πού συγκλίνουμε. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορές, αλλά συγκλίνουμε και σε κάποια πράγματα. Είναι αναγκαία τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί? Και αυτό δεν. Γιατί είναι? Είναι πολύ, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Περίμενα να πάμε στον κύριο Μπινέτση πρώτα απ' όλα να τον ρωτήσουμε εάν συμφωνεί με το γεγονός ότι μειοψηφίες ή πλειοψηφίες δεν έχει σημασία. Κλείνουν το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο, τη Θεσσαλονίκη, το Μετσόβιο. Ναι, και πώς γίνεται η διαδικασία των καταλήψεων, πώς αποφασίζεται μια κατάληψη, αν γίνονται κανονικά οι γενικές συνελεύσεις όπως πρέπει, ώστε να κλείσει ένα σχολείο και δεν αποφασίζουν 10-20 άτομα?
Τεθήκανε δύο σκέλη και από την τοποθέτηση του Χρήστου. Αρχικά να πούμε το εξής. Νομοθεσία υπάρχει καινούργια από την εποχή της Υπουργές Νίκης Κεραμέως, όπου λέει ότι όταν παρακολύεται η διδασκαλία ή η εξεταστική διαδικασία, κανονικά θα έπρεπε οι καθηγητές να έχουν τα πειθαρχικά συμβούλια και να κυνηγάνε τους φοιτητές. Τώρα εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια κατάσταση ότι έχει πετάξει το Υπουργείο τον μπαλάκι στους καθηγητές. Βγάλετε άκρη με εξεταστικές. Βγάλετε άκρη το τι θα κάνετε. Και πρέπει τώρα ουσιαστικά, ενώ οι καθηγητές θα έπρεπε να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν πάει τώρα τα ΜΑΤ. Έχουμε προχωρήσει σε ένα στάδιο παραπάνω. Είναι λίγο φάσκουν και αντιφάσκουν σε αυτό το κομμάτι. Το δεύτερο ζήτημα τώρα, πώς γίνονται οι συνελεύσεις. Αρχικά να πούμε κάτι. Η ΔΑΠ, μετά από πολλά χρόνια, η σπουδάουσα της Νέας Δημοκρατίας, μετά από πολλά χρόνια θυμήθηκε να έρθει σε συνελεύσεις. Λίγα... Δεν κακό αυτό. Μισό λεπτό. Το ότι έρχεται στην τηλεόραση. Ναι, είναι καλό. Μια ζωή, αλλά όταν, ακούσαμε κριτική γιατί δεν έρχεται. Αλλά όταν απουσιάζει 10 χρόνια και 15 υπήρχαν τμήματα που δεν είχαν έρθει και ξαφνικά θυμηθήκαν να έρθουν και να μας εγκαλούν για το πώς γίνονται οι συνελεύσεις, είναι ένα πρόβλημα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Οι συνελεύσεις, όλο αυτό. Μήπως, με συγχωρείτε. Μήπως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, όπως είναι το άρθρο 16, κάνει κόσμο και τη ΔΑΠ και άλλο κόσμο που μπορεί να μην συμμετείχε στις διαδικασίες να έρχεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Δεν είναι απλά να έχει θέρμανση, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι το ίδιο σημαντικό. Δεν έχουμε θέρμανση, γι' αυτό κάνουμε και κατάληψη. Δηλαδή, ένας λόγος μπορεί είναι και να μην έρχεται γι' αυτό η ΔΑΠ ή οποιοδήποτε άλλο στο αμφιθέατρο, αλλά να έρχεται για το άρθρο 16. Ένας λόγος είναι αυτός. Κοιτάξτε να δείτε. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι όλος ο καταστατικός χάρτης της χώρας, ο ακαδημαϊκός, που αλλάζει. Είναι ζήτημα τήρησης της νομιμότητας και του συντάγματος αυτή τη στιγμή. Εδώ παραβιάζονται ξεκάθαρα πολλά πράγματα, ειδικά ως προς το άρθρο 16. Και να πούμε λίγο κάτι εδώ πέρα. Όταν έχουμε συνελεύσεις σε τμήματα που είχαμε συνελεύσεις σε αριθμό πολύ χαμηλή συμμετοχή φοιτητών και τώρα έχουμε πάρα πολύ υψηλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι για το Πολυτεχνείο της Ξάνθης. Είχαν συνέλευση με 80 και 100 άτομα. Τώρα φτάσανε να έχουν 600-700. Το ίδιο είναι και το Παμάκι. Δεν είχαν πού να τους βάλουν. Πλέον βλέπουμε και είχαμε και ψηφίσματα που ήταν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ των καταλήψεων. Επομένως, δεν ξυπνήσαν μία νυχτή οι φοιτητές εν μέσω εξεταστικής που έχουν πάρα πολλά προβλήματα και να πούνε δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κλείσουμε τις σχολές μας. Είναι πολύ σοβαρά τα διακυβεύματα και είναι και μία κατάσταση στα πανεπιστήμια που ήδη έχουν απαξιωθεί τόσο πολύ όλη την προηγούμενη τετραετία από την κυβέρνηση, που επομένως είναι φυσική αντίδραση αυτή που υπάρχει. Ήταν επακόλουθη όλων αυτών. Γιατί διεξάγεται και μια συζήτηση χωρίς να έχει γίνει ουσιαστικός διάλογος για το πώς θα γίνει καλύτερη επένδυση στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει επικεντρωθεί όλος ο διάλογος για τα ιδιωτικά που έρχονται. Να εκχωρήσουμε απλά σε ιδιώτες ένα κομμάτι από την πίτα που καταλάμβανε αποκλειστικά το κράτος, που θα έπρεπε να ανήκει στο κράτος. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την εξεταστική, γιατί δεν σταθήκαμε καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Και είναι κάποιοι που λένε ότι οι φοιτητές θέλουν να πάνε εδώ στο μαθημά τους, είναι τώρα στο τελευταίο τους εξάμεινο και δεν θέλουν να χάσουν την εξεταστική. Και υπάρχει και η αντίθετη άποψη, η οποία λέει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε για τα αιτήματα, να χάσουμε το εξάμεινο. Δεν πειράζει ένα εξάμεινο, τόσο εξάμεινα χάνεται και δεν πηγαίνει να δίνετε εξετάσεις και όλα αυτά. Είναι εξάμεινο πάνω, ένα εξάμεινο κάτω. Ναι. Εδώ είναι πάλι τρία σημεία. Το πρώτο είναι πάλι το Υπουργείο Παιδείας από τη Σύνοδο των Πριτάνων έχει ρίξει την μπάλα στα τμήματα, στην συνέλευση των καθηγητών. Από εκεί και ύστερα είναι στη δικαιοδοσία κάθε τμήματος αν θα πρέπει να κάνει ηλεκτρονική ή όχι με βάση τους καθηγητές. Είναι απόφαση των καθηγητών. Τώρα, πάνω σε αυτό, εδώ να πρέπει να χαθεί το εξάμεινο. Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι αρχικά, υπάρχουν τμήματα που γινόντουσαν συνελεύσεις και η κοσμητεία που έχει προέλθει από τα συμβούλια διοίκησης με τον νόμο Κεραμέως απειλούσε τους φοιτητές την ώρα που κάνανε εκλογική διαδικασία, αν θα κάνουν κατάληψη, ότι κάθε μέρα που γίνεται κατάληψη, χάνεται το μάθημα που θα δώσετε. Αυτό είναι ένας εκβιασμός, για να τα πούμε τα πράγματα πώς είναι. Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Και εδώ έχουν αδικηθεί οι φοιτητές πάρα πολύ από ποια άποψη. Είναι νέα παιδιά, 19-20 χρονών κυρίως, λίγο και μεγαλύτεροι κάποιοι, όπου έχουν βγει και διεκδικούν κάποια πράγματα. Δεν έχει τονιστεί το τι διακυβεύεται, και εδώ είναι και ένας ρόλος που πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί όταν βγαίνεις και διαμαρτύρεσαι για κάτι, πρέπει να δούμε και τα αιτήματα, όχι μόνο τις συνέπειες της διεκδίκησης που υπάρχουν. Εδώ, αν με ρωτάτε, είναι και ένα ζήτημα. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς, προς το μην παρεξηγηθώ. Αλλά ο μηδιακός χώρος γενικά έχει δαιμονοποιήσει την οποιαδήποτε κινητοποίηση που υπάρχει. Και εδώ είναι και λίγο φυσικό επακόλουθο, γιατί τα κολέγια θα ευνοηθούν πάρα πολύ, θα ευνοήσουν μάλλον πάρα πολύ τα μίντια. Γιατί αυτά θα προσφέρουν διαφήμιση
σε επικοινωνιακούς ομίλους, σε εταιρείες, σε κανάλια. Ορθή προσέγγιση, αλλά πάμε στο διακύβευμα. Για να μπούμε και, και στην ουσία. Και το διακύβευμα δεν είναι άλλο από την αλλαγή του άρθρου 16. Εγώ καταλαβαίνω ότι όσο προχωράει η ζωή, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε με δεδομένα του προηγούμενου, του περασμένου αιώνα. Και θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να υπάρξουν. Επειδή είπατε τώρα για τις μάχες του περασμένου αιώνα, αυτή τη στιγμή εμείς δίνουμε το 2024. Τις μάχες που δίνανε οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας και όταν μπήκαμε εμείς φοιτητές. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν μπήκα το 2012 στο πολιτικό της Κρήτης, αυτά που ακούγονταν στις γενικές συνελεύσεις ήταν αναθεώρηση του άρθρου 16, άσυλο, αξιολόγηση, μη κρατικά πανεπιστήμια. Και χρηματοδότηση. Και χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση παραμένει το ίδιο πρόβλημα από τότε που ήμουν εγώ στο σχολείο. Θα τα πιάσουμε όλα, θα το ξεδιλήξουμε. Στα πανεπιστήμια και παραμένει χαμηλή. Τα τελευταία 50 χρόνια. Το θέμα είναι να μην δίνουμε τις μάχες του χθες, αλλά να δίνουμε τις μάχες του σήμερα. Περιμένετε. Και του αύριο. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι, φαντάζομαι, για εσάς τα μη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι λιγμένο. Ενώ ότι θεωρείτε ότι θα είναι μια χαρά. Έχετε την σιγουριά, την βεβαιότητα ότι αυτή η αλλαγή δεν θα υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια? Βεβαίως. Απλά αυτό πρέπει να το αναλύσουμε πολυπρισματικά και πολυπαραγωγικά. Ας ξεκινήσουμε. Γιατί αναφέρθηκε πριν η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 16. Όταν υπάρχουν... Όχι του άρθρου 16, του να ξεπεραστεί το άρθρο 16. Όταν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις έγκριτων και κορυφαίων συνταγματολόγων, όπως είναι ο κύριος Κουρής, όπως είναι ο κύριος Βενιζέλος, όπως είναι ο κύριος Σπυρόπουλος, οι οποίοι λένε ξεκάθαρα ότι μπορεί να γίνει μια επίκαιρη. Τρίπλα. Μια επίκαιρη ανάγνωση, μια επίκαιρη ανάγνωση του άρθρου 16, καθώς το Σύνταγμα δεν πρέπει να είναι στατικό. Δεν είναι εδάφια τα οποία τα ευαγγελιζόμαστε και τα κρατάμε ανά τους αιώνες. Δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας είναι... για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο Σύνταγμα. Αυτό όμως νομίζω ότι αυτοί που έχουν την πλέον ορθή άποψη, αυτό είναι συνταγματολόγοι. Θα σας πω και άλλους συνταγματολόγους που λένε ότι δεν υπάρχουν και. Στο συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει να κάτσουμε και να αναλύσουμε τα προστιθέμενα ωφέλη που μας φέρουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ωραία. Τα οποία δεν είναι ένα, είναι δύο. Και εκεί θα μου επιτρέψεις να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο, γιατί καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε μια ξεκάθαρη στάση, μια ξεκάθαρη θέση από πάντα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ναι, το ίδιο Το ιδανικό θα ήταν κάποια στιγμή να φέρετε και ένα πάνελ εδώ, ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού, ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού. Είδαμε σήμερα τον κύριο Μαμουλάκη για τη σε βουλευτικό επίπεδο. Αφήστε να το λύσουν μόνο τους. Τα άκουσα. Είπε ο κύριος Μαμουλάκης ότι θα μπορούσαν να μπουν και δίδακτρα κάποια στιγμή στα μπράβο, στα δημόσια. Στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό δεν το έχει πει ποτέ Νέα Δημοκράτης. Όχι. Το έχει πει, το είπα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο, και εμένα με ξένησε η θέση του κύριου Μαμουλάκη. Ωστόσο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό είναι ελεγχόμενα από το κράτος και χρηματοδοτούνται από το κράτος. Δεν μπορεί να ζήσει κανένα μεγάλο πανεπιστήμιο με τη χρηματοδότηση ενός ιδιώτη. Άρα εδώ γιατί λέμε ότι θα έρθει ένας ιδιώτης και θα ανοίξει μια ιατρική σχολή κανονική? Πρώτον, αυτό δεν το έχουμε πει. Και θα το χρηματοδοτεί. Δεν έχουμε πει ότι θα έρθει ένας ιδιώτης. Να είμαστε εκεί ειλικρινοί. Αυτό πρώτον θα δούμε, δεν έχει βγει σε διαβούλευση, να δούμε τους ακριβείς όρους. Ένας ιδιώτης θα ανοίξει, ποιος θα ανοίξει. Το βασικό είναι ότι θα περνάει ή δεν θα περνάει από το Υπουργείο Παιδείας. Και εκεί που το περνάνε στα ψηλά γράμματα, αλλά για μένα είναι τα σημαντικά γράμματα, είναι η απλούστευση της γραφειοκρατίας και το ότι αυτό δεν θα ρυθμίζει ο εκάστοτε υπουργός με μία υπογραφή, φέρνουμε το τάδε παράρτημα από το πανεπιστήμιο, αλλά αντιθέτως θα υπάρχει η ΕΘΕΑ. Ποια είναι η ΕΘΕΑ? Είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και από την οποία θα περνάει και θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορέσει έχετε να ανοίξει λήξει, ένα παράρτημα. Έχετε διασφαλίσει το γεγονός, ως φοιτητές εννοώ, ότι δεν θα έρθουν τα διάφορα κολέγια του ενός ορόφου να γίνουν πανεπιστήμια? Δεν γίνεται, ναι, γιατί βάση γράφει ότι πρέπει να έχει τις δικές του κτηριακές δομές. Άρα ποιος ιδιώτης θα έρθει να δώσει τόσα εκατομμύρια για να ανοίξει μια ιατρική σχολή στην Ελλάδα? Εγώ θέλω να σας κάνω εγώ αυτήν την ερώτηση. Πώς τόσοι ιδιώτες έχουν ανοίξει αντίστοιχα πανεπιστήμια σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και στην Κύπρο? Αυτή τη στιγμή το παράδειγμα δεν είναι μακριά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι δίπλα μας. Είναι στην Κύπρο. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή έχει 40.000 φοιτητές οι οποίοι προσφέρουν στο δημόσιο ΕΠ της χώρας. Και μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε, ότι στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία έχει πληθυσμό 66 εκατομμύρια. Οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν σε άλλες χώρες είναι μόλις 37.000. Οι Έλληνες φοιτητές που έχει, η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια, είναι 40.000. Αυτό το brain drain πρέπει να το αντιστρέψουμε, γιατί το κάνουμε brain gain. Πάντως, όπως πρέπει να φέρουμε πίσω και τους καθηγητές. Θα πάει στην Οξφόρδη, δεν θα μείνει. Μαζί. Αλλά δεν θα πάει στη Βουλγαρία. Όχι. Θα μείνει στην Ελλάδα. Αυτοί που θα πάνε στην Οξφόρδη θα πάνε στην Οξφόρδη. Ναι, αλλά δεν θα πάει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Συμφωνώ, αλλά δεν πάνε στη Βουλγαρία. Για πείτε.
Απλά να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο Χρήστος στην αρχή. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν βγαίνει κάποιος φοιτητής στο εξωτερικό Έλληνας, δεν σημαίνει ότι θα πάει σε ιδιωτικό κολέγιο. Mm-hmm. Παραδοσιακά και σταθερά υπάρχουν μετρήσεις ότι πηγαίνει σε κρατικό πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Mm-hmm. Πρώτον. Δεύτερον, υπήρχε μια στατιστική της Eurostat πρόσφατα, όπου λέει ότι το 83% των Ευρωπαίων φοιτητών των 27 είναι σε κρατικά δημόσια πανεπιστήμια. Επομένως, ο θεσμός είναι απαξιωμένος. Ως επί το πλείστον, είναι κυρίως σε χώρες αγγλοσαξονικές που υπάρχει αυτό το μοντέλο. Έχει πάρει κάποια παράδειγματα από εκεί η Κύπρος, γιατί το παράδειγμα της Κύπρου δεν είναι και πολύ σωστό. Δηλαδή, λέμε ότι μαζεύει η Κύπρος, για παράδειγμα, τόσους φοιτητές. Οι φοιτητές όμως που εξάγει η Ελλάδα προς την Κύπρο είναι ελάχιστοι. Δεν είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Ίσα-ίσα συμβαίνει το ανάποδο. Πολλοί Κύπροι φοιτητές. Έργο στα δημόσια πανεπιστήμια. Αλήθεια είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό όμως που λέτε, και κάποιος μπορεί να το ακούει, σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα σε οποιονδήποτε σοβαρό επιχειρηματία ή σε οποιοδήποτε σοβαρό ίδρυμα θέλει να φτιάξει μια σχολή στην Ελλάδα. Ωραία. Εδώ να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο θεσμός των κολεγίων. Mm-hmm. Άτυπα, τυπικά είναι μια σύνδεση. Μετά... Ναι, μισό λεπτό. Τα κολέγια ήδη αυτή τη στιγμή που υφίστανται έχουν πάρα πολύ κακές αξιολογήσεις και καταγραφές για την ποιότητα των σπουδών τους και των παροχών. Εδώ πέρα τίθεται ένα ζήτημα. Θα έρθουν τα ιδιωτικά τώρα πανεπιστήμια. Πολλά από αυτά που ακούγεται ότι είναι ιδιωτικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρηματοδοτική από το κράτος. Mm. Δηλαδή, υπάρχουν και κρατικά πανεπιστήμια στην Αμερική όπου χρηματοδοτούνται από την Αμερική. Από την επίσημη, από την πολιτεία, για παράδειγμα. Ή ένα άλλο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι έμεσα υπάρχουν δάνεια που επιδοτεί το ίδιο το κράτος και τα πληρώνουν οι φοιτητές. Mm. Αυτό είναι κρατικό χρήμα ουσιαστικά. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, αν με ρωτάτε το εξής, ποιος θα χρηματοδοτήσει τις σπουδές αυτών που θα επιδιώξουν να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί αν είναι μεγάλα τα κόστη, θα υπάρχει ζήτημα. Mm. Και θα έχουν ζήτημα επιβίωσης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξαιρετικό οικονομικό. Είναι αυτό. Αλλά εμένα, πηγαίνετε στο επόμενο στάδιο. Εγώ σας λέω το πρώτο στάδιο. Έρχεται ένα πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο. Δεν λέω ποιο, γιατί υπάρχει μια κουβέντα γιατί ο ΤΑ δεν άρθει, γιατί ο ΔΙΝΑ να άρθει. Ένα πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο. Και λέει ότι εμένα μου τη βούριξε και θέλω να ανοίξω πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Δεν με νοιάζει αν θα έχει κόσμο ή δεν θα έχει. Mm-hmm. Θέλω να ανοίξω πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Γιατί να του πούμε όχι του πολύ σοβαρού πανεπιστημίου. Πρώτον, ένα ζήτημα είναι το νομικό σκέλος. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε και όχι εμείς θεωρούμε, είναι και επιστημονικά έχει φανεί από πολλούς συνταγματολόγους ότι αυτό είναι, υπάρχει θέμα συνταγματικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, το άρθρο 16 προβλέπει ότι δεν μπορεί να ανοίξει ιδιωτικό, πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου σε πανεπιστήμια. Από εμάς δηλαδή είναι de facto αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Όταν ουσιαστικά ως κράτος δεν έχεις κάνει, δηλαδή να καταλάβετε, την τελευταία χρονιά ο προϋπολογισμός τακτικός για την τριτοβάθμια ήταν, για την παιδεία ήταν το 7,6% περίπου του ΟΕΠ. Όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των 27 είναι 9, κάτι. Mm-hmm. Ήδη υστερούμε. Αντί να κάνουμε μια συζήτηση πώς θα ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, που παρόλα αυτά την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και τα 1002 προβλήματα έχει καλές αξιολογήσεις με βάση τις διεθνές μελέτες. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μετσόβιο έχουν καλές αξιολογήσεις. Αντί να συζητάμε αυτό το πράγμα, εμείς πηγαίνουμε απλά πώς θα φέρουμε ιδιώτες. Και να θυμηθώ και το χαρακτηριστικό στην Ελλάδα είναι ότι όπου ήρθαν ιδιώτες, πάρτε παράδειγμα στην υγεία, πάρτε παράδειγμα στην τηλεφωνία, είχαμε πολύ βασικά προβλήματα και στην ποιότητα υπηρεσιών και στο κομμάτι του κόστους. Δεν προλαβαίνουμε προφανώς να λύσουμε όλο το ζήτημα εδώ. Όχι, όχι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Πολύ σύντομο. Ότι ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα έπρεπε να προσβλέπουμε είναι τα σκανδιναβικά κράτη, τα οποία, για παράδειγμα τη Φιλανδία, η οποία είναι ένα εκπληκτικό μοντέλο. Και αντί να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα κονσένσους στην παιδεία, επιχειρούμε να βάζουμε ιδεολογικές αγκυλώσεις και εικονικές διαφορές μεταξύ μας. Mm. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να σας πει ότι είναι ιδεολογική αγκύλωση και τη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι θέλει έστω και με τρίπλα να σπάσει το άρθρο 16. Αλλά θέλει να συνεχίσει να υπάρχει στον ευρωπαϊκό κόσμο. Μπορώ να έχω 5 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε πραγματικά πρέπει να πάμε σε break και δεκτήριο. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο κυρίους. Κυρίως γιατί η συζήτηση ήταν πολιτισμένη, ωραία, αντιπαράθεση. Και μακάρι να ήταν έτσι να το παραλάβουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, Αθηνά Σούτζου. Εδώ θα είμαστε. Και επιστρέφουμε.